Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Είχα πει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα σας βάλω στενόχωρα και δύσκολα, αλλά δεν φταίω εγώ. Φταίω ο Γιάννης Θοδωράτος, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής, ο οποίος όλο μου φέρνει κατά καιρούς διάφορα θέματα που είναι σος, όπως λέγαμε και στο σχολείο, και αναγκαστικά τα παίζουμε. Και έτσι λοιπόν, αφού έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, θα αναγκαστώ να σας στενοχωρήσω λίγο, γιατί θα πάμε σε μια ατμόσφαιρα ολίγων βαριά. Και θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου πλέον Γιάννη. Έτσι. Βαριά είναι τουρκική λέξη, ελληνική. Ρωτάω εγώ τώρα, υπάρχει και λέξη τουρκική βαριά? Όχι. Α. Υπάρχει η λέξη μπαλιόζ, που μεταφράζεται είτε βαριά είτε ως βαριοπούλα. Α. Και αυτό είναι το σχέδιο της τουρκικής επίθεσης κατά της Ελλάδος, ναι, που έχει ειδικό αντικείμενο την περιοχή του Εύρου. Και στην εκπομπή θα μιλήσουμε και θα δούμε πώς αυτά τα σχέδια υπάρχουν. Έχουν καταγωγή από το 1985 με 86, παρακαλώ. Μάλιστα. Και τον καιρό που χορεύαμε στις δίσκο, ναι. Ακριβώς έτσι. Άλλοι δεν είχαν τι να κάνουν δεκαετία του 80, τόσο ωραία δεκαετία, που όλος ο κόσμος πήγαινε στις δίσκο και χόρευε από το μεσημέρι. Νομίζω θα ήταν ανέκδοτο αυτό στην Τουρκία της δεκαετίας του 80, που έχουμε τα πραξικοπήματα των στρατηγών, να μιλάμε για δίσκο. Μόνο οι πολύ προνομιούχοι και στα κρυφά φαίνεται θα απολάμβαναν τη ζωή. Γιατί από ό,τι φαίνεται στην Τουρκία έχουν μια τάση να μην απολαμβάνουν τη ζωή. Λε, τι και ουσιαστικά. Κυναργυλέδες βλέπω εγώ και μπακλαβάδες. Γιατί το λες αυτό, κυναργυλέδες και μπακλαβάδες, και δεν βλέπεις και τις εχραζάτες ή χίλιες και μία νύχτες? Εγώ δεν την έχω δει προσωπικά, αλλά τη βλέπουν όλες οι φίλες μου. Καλή ψυχολογική επιχείρηση από πλευρά τη Τουρκία. Ποιο? Να παρακολουθεί ο ελληνικός λαός παλαιότερα ένα ωραίο στυλ σύριαλ του Μέγκα και το γαμπρό, ναι, από την Ελλάδα, ναι, και τα σχετικά. Και το άλλο, οι χίλιες και μία νύχτες. Έτσι δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα, αλλά όπως θέλουν εκείνοι, καλοφτιαγμένοι, λουστραρισμένοι, και με αυτόν τον τρόπο το νεοοθωμανικό όρομα περνάει πιο εύκολα. Κάτσε βρε, εσύ τώρα θες να πεις ότι δεν είναι έτσι η καθημερινή Τουρκία? Για όσους έχουν πάει στην Τουρκία και έχουν ζήσει την καθημερινότητά τους, έχουν να πούν ότι πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει ένας βόθρος. Και να μου επιτραπεί η έκφραση που χρησιμοποιώ τη λέξη βόθρος, αλλά είναι αυτό που λέμε όπως δεν φαίνεται. Τα ίδια σύμφωνα και για εμάς, έτσι. Είναι τώρα αυτά τα πράγματα που λες. Λοιπόν, κάτσε τώρα να τα πάμε ένα-ένα τα πράγματα. Λοιπόν, το σχέδιο βαριά είναι το σχέδιο που έχει η Τουρκία επίθεση κατά της Ελλάδας. Σωστά, και το οποίο αποκαλύφθηκε. Και η βαριοπούλα. Σωστά. Ωραία. Κράκ, μία και έξω, έτσι. Μπαμ, ωραία. Ωραίο όνομα, δυνατό. Μία στο κεφάλι λοιπόν, στον Εύρο, και τελειώσαμε. Από τον Εύρο θα έρθει η βαριοπούλα. Εκεί ακριβώς προσχεδιάζεται να δράσει. Εντάξει, προσέξουν μόνο, γιατί η βαριοπούλα είναι βαριά και περνώντας το ποτάμι μπορεί να βουλιάξουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πότε ξεκινάει αυτό το σχέδιο. 1985 μου λες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Εμείς τώρα το μάθαμε αυτό. Πότε το μάθαμε? Δυστυχώς στην Ελλάδα τα μαθαίνουμε τελευταίοι. Και όταν φτάνουμε στις λεπτομέρειες τέτοιων επίλεκτων δράσεων και σχεδίων, φροντίζουν αυτοί που έχουν και ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του κανιαλιού εξαιρουμένου πάντοτε, να μην το μάθουμε ποτέ. Γιατί τον Ιανουάριο του 2010, πριν από μερικούς μήνες. Είναι το πιο ελεύθερο βήμα της ελληνικής τηλεόρασης, πρέπει να σου πω. Μα αυτό το κανάλι και ειδικά αυτή η εκπομπή. Αποδεδειγμένα και εγώ νησικό, έχεις κατακτήσει δάφνες. Να σου πω, πρέπει να ανησυχήσω, να ανησυχώ, δεν ξέρω, γιατί εκεί στη γειτονιά μου έγινε ένας φόνος. Τελευταία φάγανε ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο με πάρα πολλά χρήματα, έτσι, έναν άνθρωπο, ας πούμε, της υψηλής δημοσιογραφικής κάστας. Ο Σοκράτης έμενε στη γειτονιά μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το ζόρι κατάφερε να πάρει ένα τριάρι, έτσι. Και δεν ξέρω τελικά πόσο μεγάλο και λαμπρό χτύπημα ήταν αυτό που κατάφεραν. Και δεν θα έπρεπε να τα λέω αυτά βεβαίως ίσως, αλλά εντάξει, γελάσαμε όλοι πολύ, ας πούμε, για αυτό το χτύπημα κατά της δημοσιογραφικής, πώς να σου το πω. Ελευθερίες του λόγου. Όχι, όχι, ήταν ένα χτύπημα κατά των μεγαλοδημοσιογράφων και το που έχουν τα μέσα ενημέρωση στα χέρια τους. Είναι ένα πραγματικά ταξικό χτύπημα από μια ταξική σέχτα επαναστατών. Λοιπόν, πέρα από αυτή την λαμπρή πράξη, η οποία έτσι γενικώς πρέπει όλοι να την εξάρουμε όπως της αξίζει, γιατί είναι σπουδαία και λαμπρή πράξη, πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι κάνει η φίλη μας η Τουρκία, ναι, γιατί και γείτον. Έτσι. Πράγματι, τους τελευταίους μήνες, πριν και μετά από την επίσκεψη Ερντογάν, είχε καλλιεργηθεί στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, κλίμα αισιοδοξίας. Περιμέναμε τους
αδελφούς εντός εισαγωγικών από την Ανατολή να έρθουν, να λύσουν τα προβλήματα. Ο Νταβούτογλου μιλούσε ότι θέλει να συνορεύει με χώρες οι οποίες να μην υπάρχουν μηδενικά τα προβλήματα, έτσι κατανόμαζε. Ήρθε ο κ. Ερντογάν εδώ, έφυγε και μείναμε όλοι με την αίσθηση ότι κάτι πάει να γίνει. Όμως, όπως αποκαλύφθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου του 2010 από την τουρκική εφημερίδα Ταράφ και στη συνέχεια το δημοσίευμα αυτό, αυτή την τρομερή αποκάλυψη την πήραν όλες οι τουρκικές εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άρχισαν σιγά σιγά να αποκαλύπτουν ένα βόρβορο σκευωρίας, μυστικών δράσεων. Μια κατάσταση που εάν τρόμαξε τους συμπαθείς ανατολίτες γείτονες, όταν φτάσανε στο σημείο που αφορούσε εμάς, θα έπρεπε και εμείς ως ελληνική κοινή γνώμη, ως υπεύθυνο κράτος. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Να ασχοληθούμε πιο εκτενώς και να ζητήσουμε εξηγήσεις από τον κύριο Ερντογάν όταν ήρθε με τους κλάδους Ελέας. Γιατί τρόμαξε τους συμπαθείς ανατολίτες. Διότι αποκαλύφθηκε ότι το τουρκικό παρακράτος, που δεν έχει να κάνει με κάποια αστεία συνωμοτική οργάνωση, αλλά αφορά την ίδια τη δομή του κράτους, με πρωτεύοντα ρόλο σε κάθε μορφή συνωμοσία των στρατών, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίοι είναι και οικονομικοί μεγιστάνες παράλληλα, έτσι. Αυτοί είχαν φτιάξει ένα σχέδιο πώς θα ανατρέψουν την κυβέρνηση των Ισλαμιστών. Μάλιστα. Αυτό το σχέδιο ονομάστηκε Μπαλιόζ. Δηλαδή βαριά ή βαριοπούλα. Α, εμείς υπαγόμεθα μέσα σε αυτό το σχέδιο. Ακριβώς. Είμαστε δηλαδή παράγραφος. Είναι μια παράγραφος. Μάλιστα. Η οποία δεν είναι καθόλου παράγραφος, αλλά αφορά χιλιάδες σελίδες και ώρες από μαγνητοφώνησης διαφόρων ομιλιών, διαλέξεων, από στρατηγούς, από συνταγματάρχες, από επιτελάρχες που ασχολούσαν με αυτό το θέμα και μιλούσαν on και off camera για τους δικούς τους πάντοτε ανθρώπους και δικούς τους καταγραφείς πώς θα επιτύχουν μια στρατιωτική, μια σύντομη στρατιωτική νίκη, μια καλωστημένη στρατιωτική επιχείρηση, μια εκστρατεία με στόχο τη Θράκη και το ειδικά το Βόρειο Εύρο. Τι συνέβη όμως? Οι στρατηγοί έλεγαν ότι για να αποπροσανατολιστεί η τουρκική κοινή γνώμη, ούτως ώστε ο στρατός να αναλάβει καλύτερα την ηγεσία και να επομιστεί τη σωτηρία της πατρίδος, ο ρόλος που ανέθεσε ο Κεμάλ Ατατούρκ στους επιγόνους του, θα έπρεπε να, πρώτα απ' όλα να φτιάξουν ένα επεισόδιο στο Αιγαίο, σαν και αυτά τα οποία τίνει να γίνουν με το Τσασμέ, με το Πύρι Ρέις, με τις υπερπτήσεις, που όλα αυτά, να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές, έγιναν μετά από την επίσκεψη Ερντογάν, για να αποδειχθεί το ενιαίο και αδιαίρετο της τουρκικής εξουσίας, ναι, και ότι το σχέδιο Μπαλιόζ μπορεί να το βγάλανε σαν και καλά πρόθεση των στρατιωτικών, αλλά είναι ουσιαστικά εγχειρίδιο κτήμα και των Ισλαμιστών. Είναι δηλαδή στο τσεπάκι τους και μπορούν να το εφαρμόσουν όποτε θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έπρεπε να είχαμε πιάσει τον κύριο Ερντογάν και να το πούμε: Ελλάδο, κάτσε κάτω. Έρχεσαι στην Ελλάδα, μπράβο. Αποκήρυξε το σχέδιο Μπαλιόζ. Θα πει, έγινε κάτι? Όχι. Αλλά θα είχαμε τουλάχιστον ένα στοιχείο. Και από εκεί μετά θα προχωρούσαμε σε, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, σε ορισμένες αντιδράσεις και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στο Ισραήλ, που θα αναφερθούμε και σε αυτό στη συνέχεια. Το σχέδιο Μπαλιόζ λοιπόν τι προβλέπει? Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο στημένο και μετά επίθεση μαζική στο Βόρειο Εύρο. Με αναλογία δυνάμεων από 5 έως δηλαδή 7 προς 1. Το σχέδιο στο Αιγαίο επίθεσης είναι ένα είδος αντιπερισπασμού. Πρόκληση. Α. Έλεγαν ότι αν δεν καταρρύψουμε εμείς αεροπλάνο δικό τους, υπήρχε ένα ειδικό μήνος, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο, που θα κατέρριπταν εκείνη δικό του αεροπλάνο. Και ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση των Ελλήνων, θα κινητοποιούσαν την τουρκική κοινή γνώμη, θα εισέβαλαν στο Βόρειο Εύρο και εδώ αρχίζουμε και μιλάμε. Καλά ρε παιδιά, νατοϊκή με νατοϊκή χώρα έχουν δυνάμεις για να εισβάλλουν στο Βόρειο Εύρο? Μήπως προετοιμάζονται, και εδώ είναι η αποκάλυψη μεγάλη, και δεν έχουν αποσύρει τίποτα από αυτά τα οποία, μέσω των οποίων μιλάμε για δυνάμεις θεθωρακισμένες, μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτοκινούμενα βιδοβόλα, γέφυρες. Γέφυρες, πρόσεξε, έχουν καταστρώσει σχέδιο, έχουν φέρει όλες τις γέφυρες, ειδικά στρατιωτικά μηχανήματα, το λέμε για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι, ναι, ναι, για να περνούν τα βαθαία κολλήματα, όπως είναι ο Εύρος και η παραπόταμή του, που αντί αυτά να υπάρχουν στον Εφράτη και στον Τίγρη, όλος τυχαίως
είναι στην Ανατολική Θράκη. Και έχουν παραγγείλει και καινούργια. Έρχονται. Και με όλο αυτόν τον εξοπλισμό που υφίσταται, έχουν μεταφέρει και δυνάμεις, μηχανοκίνητες και τοθωρακισμένες. Τώρα που μιλάμε, μέχρι και τον περασμένο μήνα κάνουν μεταφορά δυνάμεων δυτικά και ετοιμάζονται όποτε το επιλέξουν να εκτελέσουν το σχέδιο βαριά, τον παλιός. Και αντί εμείς να πιάσουμε τους αγαπητούς μας φίλους Τούρκους και να πούμε εντάξει ρε παιδιά, αυτό είναι ένα σχέδιο των στρατιωτικών εναντίον της κυβέρνησης. Κάντε μια κίνηση που να μας αποδείξετε ότι αυτό το σχέδιο δεν ισχύει. Αστειεύεσαι.